Χωράει και σε προτάσεις, ενημερώσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως είναι η σημερινή μας ημερίδα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν κομματικοποιήσει τις ενώσεις και τους συνεταιρισμούς. Πιστεύουμε στους συνεταιρισμούς και στις ομάδες παραγωγών, πέρα και μακριά από κόμματα, για να μπορέσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, να παράγουν έτσι, και να ξεφύγουν μάλιστα από τους μεσάζοντες. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Είναι πράγματα που γίνονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Πιστεύουμε μεγάλη ευθύνη και βάρος θα πέσει στις περιφέρειες και στους Δήμους με την νέα ΓΚΑΠ του 2014-2020 με μελέτες, προγράμματα και απορροφήσεις. Να μπορέσουμε να αναθρώσουμε τον πρωτογενή τομέα, την κτηνοτροφία και την αγροτιά που έχει ανάγκη τόσο η χώρα μας. Η Δημοκρατική Αριστερά θα είναι δίπλα στα αγροτικά προβλήματα, με αγωνιστικά, με ενημέρωση, προτάσεις και ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Θεοδωρίδη. Έκανα ένα χαιρετισμό της Βουλευτής Λοκαρανίας Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή ημερίδα. Δυστυχώς, λόγοι υγείας δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας. Η σπουδαιότητα του πρωταγενού τομέα είναι για μας δεδομένη και είναι τιμή μας που επιστήμονες και άνθρωποι με ειδικές γνώσεις και εμπειρίες θα μας κάνουν, θα σας κάνουν σήμερα λίγο κόμπερνους. Ο αγροτικός τομέας χρειάζεται νέο αίμα, νέες αντιλήψεις, μεγαλύτερη εξοπλίωση με τις καινούργιες ιδέες, την πληροφόρηση και την τεχνολογία και όλα τα παραπάνω μπορεί να τα φέρουν οι νεότεροι που σε συνδυασμό με την υπάρχουσα εμπειρία οφείλουν να εισέλθουν στην παραγωγή. Σήμερα περισσότερο από ποτέ καλούμαστε να αναζητήσουμε λύσεις με βάση την ποιότητα, τη δημιουργικότητα, τον επαγγελματισμό, την εμπνευματικότητα και την καινοτομία. Η γεωργία μπορεί να γίνει οικονομικά βιώσιμη μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, αυτό σημαίνει είτε μείωση του κόστου παραγωγής, είτε με τη διαφοροποίηση του προϊόντος που του προσδίδει ψηλότερη προστιθέμενη αξία. Ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι η επαναφορά της έννοιας WEF συνεταιρίζεστε και της δημιουργίας οργανωμένων και εξειδικευμένων ομάδων παραγωγών. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες στην Ήπεθρο, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και να αξιοποιήσουμε τον πλότο της Ήπεθρου προστατεύοντάς τον. Είναι εδώ και τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους Βατρίμων του Σαγκρινίου, ο κ. Πάνος Τζαναλής, ο αντιπρόεδρος του Εκτονικητηρίου της Λακαρανίας που μας φιλοξενεί στον χώρο του, ο κ. Κώστας Μπόκας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κατούνα, κ. Καλογιάννης, και ο πρόεδρος της ΠΗ, κ. Λουκάς Καλαβόκης. Επίσης, είναι κοντά μας ο υποψήφιος περιφερειάρχης της περιφέρειάς μας, ο κ. Θήμιος Σόκος, τον οποίο καλούμε στο βήμα για ένα συμποχαιρισμό. Καλή σας μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνεται να απευθύνω αυτόν τον χαιρετισμό σε μια μερίδα εξαιρετικής σημασίας που τη διοργανώνει η Δημοκρατική Αριστερά στο Αγρίνιο. Χαιρετίζω την παρουσία του γραμματέα του κόμματος και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τη Δημοκρατική Αριστερά και τον πρόεδρό της, τον κύριο Κουβέλη, για τη στήριξη που παρέχει στην ανεξάρτητη υποψηφιότητά μας για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο αγροτικός τομέας είναι ο πλέον χυμαζόμενος στην ελληνική οικονομία τομέας, παραγωγικός τομέας, τη στιγμή κατά την οποία θα έπρεπε να είναι η βάση για την ανάπτυξη της χώρας. Μια χώρα σε κρίση, κρίση πολιτική, που δημιουργεί και όλα τα παεπόμενα και κυρίως την οικονομική κρίση. Ο τόπος χυμάζεται γιατί όλες οι δομές της οικονομίας είναι σε ανερμάτιστες έρμεο ανερμάτιστων πολιτικών, χωρίς βάση, χωρίς αρχή, χωρίς μέση, χωρίς τέλος. Δύο παραδείγματα.
Αν υποτεθεί ότι ένα φαγητό που το ξέρουν καλά οι τουρίστες είναι η ντοματοσαλάτα, η χωριάτικη, θα πω ένα παράδειγμα, εντελώς συγκεκριμένο, θα πρέπει να έχουμε ελληνική κουζίνα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το 25% της ντοματοσαλάτας εισάγεται. Και εισάγεται κυρίως από το Βέλγιο. Είναι ντομάτα από υδροπονία. Σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που όχι μόνο έπρεπε να έχει ένα ισοζύγιο σταθερό εισαγωγών-εξαγωγών, αλλά θα έπρεπε να έχουμε κατακλείσει τις αγορές του κόσμου με αυτά τα προϊόντα. Αυτό αποτελεί μεγάλη ντροπή για τους ευθύνοντες που κατευθύνουν τη γεωργική και την αγροτική πολιτική της χώρας, αλλά και για τους φορείς τους παρακάτω και για όλους εμάς κάποια στιγμή. Διότι δεν είναι δυνατόν η χώρα αυτή να έχει ανερμάτιστη οικονομία σε όλους τους τομείς. Ακούμε διάφορους που λένε κάθε λίγο και γιατί φέτος οι τουρίστες ήρθανε εδώ και είναι 17 εκατομμύρια και το συνάλλαγμα το τουριστικό είναι 13 δισεκατομμύρια. Ωραία. Να κάνουμε τους λογαριασμούς λοιπόν. Να δούμε τι αφήνει ο τουρίστας στη χώρα. Εισάγουμε το 80% του κρέατος. Το 25% είπαμε της ντοματοσαλάτας. Εισάγουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των ποτών. Εισάγουμε μεγάλη μερίδα γαλακτοκομικών. Εισάγουμε τους εξοπλισμούς των ξενοδοχείων. Αεροπορικές εταιρείες ελληνικές δεν υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της μεταφοράς. Έργα υποδομής σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό, μεγάλα έργα, είναι με τεχνολογία εισαγόμενη. Τι μένει στον τόπο από τα 13 δισεκατομμύρια που φέρνουν τουρίστες? Απ' τη μια τσέπη τα βάζουμε και απ' την άλλη τα βγάζουμε. Μένει το ελάχιστο ποσοστό της κακά αμοιβόμενης εργασίας των ανθρώπων που εξυπηρετούν τους τουρίστες. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό δεν οδηγεί σε ανάπτυξη. Αυτό οδηγεί σε ένα βάθεμα της κρίσης παραπέρα και μας οδηγεί πραγματικά σε αδιέξοδο. Να μην σας ταλαιπωρήσω. Άλλο θα πω μόνο τούτο. Όλοι εμείς πια, ως ομάδες παραγωγών, ως πολίτες, ως παραγωγή, ζήτημα πρώτο, στα πλαίσια των συνεργασιών μας σε ομάδες παραγωγών, με τους παραπάνω φορείς που είναι οι ενώσεις, που είναι ο συνεργατισμός, ο συνεταιρισμός, με την αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού και κυρίως με την πολιτική που πρέπει να εφαρμόσει η περιφέρεια, ο κατεξοχήν αναπτυξιακός θεσμός στη χώρα, θεσμοθετημένος πια και που πρέπει να λειτουργήσει, θα πρέπει να προχωρήσουμε και να κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε και να επιβάλλουμε πολιτικές σε όλα τα επίπεδα. Από την εκπαίδευση του νέου παραγωγού μέχρι τα έργα υποδομής, τις επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, τη μείωση του κόστου παραγωγής, την πολιτική υγιής που πρέπει επιτέλους να υπάρξει. Δεν είναι δυνατόν η γη, η αγροτική γη, να βρίσκεται στα χέρια των ίδιων ανθρώπων, των ίδιων οικογενειών που ήταν στη δεκαετία του 60, τη στιγμή κατά την οποία τη δεκαετία του 60 ο ενεργός πληθυσμός της χώρας, ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας, κάλυπτε ποσοστά πάνω από το 45%. Και σήμερα ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός είναι κάτω του 15%. Η γη όμως παραμένει στα χέρια των ίδιων. Και αντί να έχουμε πολιτικές που θα φορολογούν την αγροτική γη, να έχουμε πολιτικές που να φορολογούν τη γη που δεν καλλιεργείται. Μέσα από τέτοιες στοχευμένες διαδικασίες να έρθει η επόμενη μέρα της παραγωγικής ανασυγκρότησης με βάση την αγροτική μας οικονομία. Θέλω να σας συγχαρώ και πάλι και να σας ευχαριστήσω, να έχει επιτυχία η μερίδα και να ξέρετε ένα πράγμα. Στις μέρες αυτές τις δύσκολες θα πρέπει
να πάρουμε πρωτοβουλίες. Και οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να είναι μέσα από τους θεσμούς. Το όχι αδερφέ, το αντί, το δεν ξέρω, το δεν αλλάζει, το δεν γίνεται τίποτα, δεν αφορά ενεργούς πολίτες. Δεν αφορά ζωντανούς Έλληνες. Πρέπει να προχωρήσουμε με ευγνώμονα, επαναλαμβάνω, την παραγωγική ανασυγκρότηση και το μέλλον της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς τον τέος Δήμαρχο Αδρινίου και νομάρχη των Καρανίας για τον χαιρετισμό του. Θα πούμε ότι είναι εδώ και εκπρόσωπος της Κοινωνικής Συμφωνίας, ο κ. Ζακοβίτης, τον οποίο ευχαριστούμε. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τους ανοίγοντας ουσιαστικά την εκδήλωση τους καλεσμένους μας, το Θανάση Θεοχαρόπουλου που πέραν από γραμματέας της ΜΕΑΡ της Δημοκρατικής Αριστεράς διατέλεσε ειδικός γραμματέας κοινωνικών πόλων κοντιδίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον αγαπητό κύριο Τόντι, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής του Πανεπιστημίου της Αγίας. Η εκδήλωσή μας επίσης θα περιλάβει μία ενημέρωση για θέματα φορολογίας αγροτών και θέματα κόστους παραγωγής των οικονομολόγων κ. Χρήστο Λίγδα και επίσης μια παρέμβαση για το ζήτημα των συνεταιρισμών από τον κ. Νίκο Σκεράκη. Και επειδή άκουσα κάποιον να ρωτάει ποιος είναι αυτός ο τύπος δίπλα στο Θεοχαρόπουλο και τον Σκεράκη, να πω ότι η εκδήλωση έχω τιμή και χαρά να συντονίσω εγώ, ο Βασίλης Πατρώνης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κυρίες και κύριοι, θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ζητούμενο των ημερών, δηλαδή η ουσιαστική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, προϋποθέτει βέβαια την οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπου η πρωτογενής παραγωγή δεν μπορεί παρά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για να γίνει αυτό, για να μπορεί ο πρωτογενής τομέας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, θα πρέπει προφανώς να στηριχθεί στην κοινή αγροτική πολιτική. Η κοινή αγροτική πολιτική, ξέρουμε, είναι η παλιότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε το 1962, νομίζω. Είναι η μεγαλύτερη πολιτική, με την έννοια ότι ενσωματώνει το 45% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, να καταλάβετε, για τη συμφωνία, την νέα συμφωνία 14-20, βρήκα ότι από τα 960 δις περίπου που είναι ο προϋπολογισμός, 480 δις πάνε στην αγροτική και την αγροτική ανάπτυξη. Άρα έχουμε ένα ποσοστό το οποίο, αν δεν καλά στα ανάπτυξη, είναι πάνω από 45%. Είναι πάντως ένα σημαντικό και μεγαλύτερη δράση. Ξέρουμε επίσης ότι έχουμε μια αναμόρφωση, της αγροτικής πολιτικής, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011, ξεκίνησε η διαβούλευση, ότι η Επιτροπή ουσιαστικά πρόκειται κάποιες θεμελιώδεις αλλαγές. Ξέρουμε ότι αλλάζει ο πυλώνας 1, αλλάζει ο πυλώνας 2, τελειώνει οι ποσοστώσεις και οι άλλες μορφές στήριξης αγοράς. Ξέρουμε ότι γίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα προγραμματικά μέτρα. Ξέρουμε ότι όλη αυτή η διαβούλευση κράτησε περίπου 20-22 μήνες και ότι ήταν η πρώτη που έγινε υπό το πρίσμα της συμφωνίας της αγοράς, δηλαδή με την ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο βγήκε ως αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2013, αυτή λοιπόν η διαδικασία, έχει περάσει πλέον στις χώρες και απομένει πλέον και από το Υπουργείο Γεωργίας να δώσει τις τελικές προτάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι το Υπουργείο το σπρώχνει για μετά τις εκλογές. Δεν ξέρω αν το βλέπω δηλαδή να προσπαθεί, ας πούμε, να μεταθέσει κάτι που όμως θα περιορίσει δραματικά τα περιθώρια διαβούλευσης, αν θέλετε, και δυνατότητας και ευελιξίας χειρισμών. Πάρα πολύ συνοπτικά να σας πω ότι αυτό που εγώ προσωπικά τουλάχιστον καταλαβαίνω ως μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, αναμόρφωση της ΚΑΠ για τα ελληνικά συμφέροντα, είναι ότι είναι μια όχι κακή εξέλιξη, με την έννοια δηλαδή ότι οι απώλειες, αν θέλετε, για τις άμεσες ενισχύσεις είναι σχεδόν μηδενικές. Διατηρούνται αλόβητοι οι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη. Έχουμε υποχρεωτική ενίσχυση προς νέους αγρότες σε σημαντικό ποσοστό. Έχουμε επίλυση του ζητήματος
του κρίσιμου θέματος των νομοσκοτόπων που ταλάνιζε για πολλά χρόνια την ελληνική γεωργία και κτηνογραφία. Έχουμε τη διεύρυνση του ποσοστού της ενίσχυσης από το 2 στο 8% όπως ξέρουμε. Γενικότερα η ελληνική γεωργία, αν αξιοποιήσει τις δυνατότητες, μπορεί να βγει κερδισμένη. Και σε, αν θέλετε, παρά την κρίνια που υπάρχει, νομίζω ότι η ελληνική γεωργία, η οποία παράγει το 1,9% της κοινωνικής παραγωγής και εισπράττει σχεδόν το 4% του κοινωνικού επιδότησεων, είναι αρκετά, θα λέγαμε, επιδοτείται αρκετά προς υπάρχον. Το θέμα είναι πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτούς τους πόρους, διότι αν το αφήσουν μόνο σε αυτό το επίπεδο, δεν λέει τίποτα. Και έχουμε μια εμπειρία όπου πραγματικά τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση αυτή είναι πάρα πολύ συζητήσιμη. Έχουμε το παλιό καθεστώς το οποίο παράγει, έχουμε μια εξτάμινη κατάσταση με αδικίες. Να καταλάβετε, για παράδειγμα, οι στρεμματικές αποδόσεις που είδα. Δίνει στην Κρήτη 63 ευρώ το στρέμμα. Δίνει στην Ήπειρο 19 ευρώ το στρέμμα. Δίνει στη Ζάκυνθο 102 ευρώ το στρέμμα. Δίνει στη Χίο 10 ευρώ το στρέμμα. Με ποια λογική, βασικιά ανάλυση. Ένα σύστημα λοιπόν το οποίο έχει προφανείς αδικίες, έχει προφανείς ανισότητες και έχει δημιουργεί και παρενέργειες και το οποίο καλούμαστε κανείς του Υπουργείου Γεωργίας καταρχήν αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς στη συνέχεια να το εφαρμόσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μάλιστα κατά τρόπο ώστε να μην έχουμε, να μην βρισκόμαστε συνέχεια με τη δαμόκλειο σπάθη των δημοσιονομικών καταλογισμών. Πρόσφατα διάβαζα ότι στο Υπουργείο Γεωργίας υπάρχει τα πρόστιμα δηλαδή, υπάρχουν για την περίοδο 9-10-11 πρόστιμα τα οποία ξεπερνάνε τα 300 εκατομμύρια δραχμές. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ποτές τώρα 300, πάνω από 300 εκατομμύρια δραχμές να επιστρέφονται. Είμαι στο κόμμα του δραχμής. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουν την πολυτέλεια, είναι εξωφρενικό, είναι ψευδή σπατάλη, να επιστρέφουμε πόσο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λοιπόν εισαγωγικά και δίνω αμέσως το λόγο στον γραμματέα της Δημοκρατικής Ελευθερίας, τον κύριο Θανάση Θεταρόπουλο. Καλημέρα σε όλους, ακούγουμε. Όχι, δεν πρέπει να καλημέρα σε όλους λοιπόν. Νομίζω ότι σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε ένα από τα πιο, για ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να βγουν μπροστά στο θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και όχι μόνο της υπαίθρου. Βεβαίως είμαι γραμματέας Δημοκρατικής Αριστεράς, αλλά δεν θα μιλήσω εδώ μόνο ως γραμματέας Δημοκρατικής Αριστεράς, θα μιλήσω και ως υπεύθυνος του αγροτικού τομέα και ως πρώην ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που γνωρίζουν κάποια πράγματα πώς κύλησαν και γιατί δεν κύλησαν και γιατί κυλούν τώρα. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω λοιπόν όλα αυτά σε μία ομιλία, τα οποία θέλω να είναι χρήσιμη για όλους μας. Η Δημοκρατική Αριστερά, και θα ξεκινήσω από αυτό εκτός ομιλίας λίγο, πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, αποφάσισε να αναδείξει το αγροτικό ζήτημα ως ένα από τα κύρια ζητήματα στο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο θέλουμε να έχουμε. Πώς το κάνουμε αυτό? Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν, εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αποφασίσαμε και κάναμε τις εξής ενέργειες. Καταθέσαμε πρώτα απ' όλα μία επίκαιρη επερώτηση για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο αυτή την περίοδο. Επίκαιρη επερώτηση σημαίνει ότι τοποθετούνται όλοι οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, έρχονται οι υπουργοί και έρχονται οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και τοποθετούνται όλων των κομμάτων. Πριν από την συζήτηση επίκαιρης επερώτησης, Τετάρτη, 5 Μαρτίου, καλέσαμε όλους τους φορείς του αγροτικού κόσμου στη Βουλή σε μία συζήτηση για να μας πούνε τα προβλήματα από την πλευρά τους. Για να τα εισάγουμε στην ερώτηση στη συνέχεια. Αυτή είναι η διαβούλευση όπως εμείς την οριοθετούμε. Έγινε λοιπόν αυτή η συζήτηση. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Την επόμενη μέρα, 6 Μαρτίου, κάναμε συνέντευξη τύπου. Και θέσαμε και στους δημοσιογράφους τα ζητήματα τα οποία αναδείχθηκαν από αυτή την προηγούμενη συζήτηση. Και τη Δευτέρα, 10 Μαρτίου, έγινε η συζήτηση επίκαιρης επερώτησης στη Βουλή. Θα ξεκινήσω από αυτό το κομμάτι για να σας πω ποια θέματα θέσαμε στην επίκαιρη επερώτηση που θα σας αναλύσω και στην ομιλία μου. Συγκεκριμένα ερωτήματα. Ο Υπουργός προτίθεται να μειώσει την τιμή του αγροτικού ρεύματος όπως έχει ήδη δεσμευθεί, καθιερώνοντας ειδικό αγροτικό τιμολόγιο.
προτίθεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσει στην ύπαρξη πετρελαίου κίνησης, αγροτικού πετρελαίου κίνησης με βάση αντικειμενικά κριτήρια. Προτίθεται άμεσα να διαπραγματευτεί με την Τρόικα η κυβέρνηση ώστε να μειώσει το ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια όπως είχε δεσμευθεί, που συνεχίζει να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Και για να μην λέω όπως είχε δεσμευθεί, αυτά τα τρία ζητήματα που είπα μέχρι τώρα δεσμεύτηκε πέρσι το Φεβρουάριο, μετά σε πρώην ηρεσία διάταξη συζήτηση στη Βουλή, μετά από την διεκδίκηση και τη Δημοκρατική Αριστερά και του Προέδρου της Φώτη Κουβέλη μέσα στη Βουλή, δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για αυτά τα τρία ζητήματα που ανέφερα τώρα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει. Υπήρχαν λοιπόν συγκεκριμένη ερώτηση. Προτίθεται να προχωρήσει σε συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση φαινομένων των ελληνοποιήσεων. Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει για τη μετατροπή του αρνητικού ισοζυγίου εισαγωγών εξαγών στον αγροτικό τομέα? Το κρίσιμο ερώτημα, το οποίο αναφέρθηκε πολύ σωστά πριν από λίγο ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης της περιφέρειας, ο υποψήφιος περιφερειάρχης της περιφέρειας. Και διάφορα άλλα. Να μην σας, γιατί ήταν μια ολόκληρη συζήτηση ωρών στη Βουλή. Όποιος άκουσε τις απαντήσεις, απογοητεύτηκε. Και σας το λέω με όλη την ειλικρίνη. Και ήταν η κοινή διαπίστωση. Και θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα της ομιλίας του βουλευτή μας, του Θωμά του Ψήρα, για τα αγροτικά ζητήματα. Προς τον κύριο Υπουργό. Διαπιστώσατε, κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Το λύσατε. Διαπιστώσατε ότι υπάρχει πρόβλημα με τους συνεταιρισμούς. Εκεί, αφού το διαπιστώσατε, είναι σαν να το λύσατε. Είναι σαν να έχουμε κιόλας μπροστά μας ένα νέο πλαίσιο. Σαν να πήρατε το 40-15 και να τον έχουμε στην τσέπη μας και να τα βγουν όλα μια χαρά. Δεν διαφωνούμε ότι είστε γνώστες των πραγμάτων. Μόνο που η γνώση είναι μια γνώση ειδικού τύπου. Είναι διαπιστωτική. Διαπιστώσατε την ανάγκη για προσλήψη των ΕΛΓΑ δήμητρα. Τους προσλάβατε. Μιλήσατε πρώτος για το κόστος των ζωοτροφών. Μάλιστα, και τι έγινε. Κατέβηκαν οι τιμές. Κατέβηκε ο ΦΠΑ. Διαπιστώσατε το υψηλό κόστος του πετρελαίου και της ενέργειας. Και μετά τη διαπίστωση τι έγινε. Μειώθηκε το κόστος. Διαπιστώσατε την ανάγκη για δημοπρατήρια. Υπογράφηκε η οικία. Ή ακόμα βαλτώνει. Και βέβαια δεν αναφέρατε τίποτα για την περιφερειοποίηση της ΚΑΠ. Είπατε δεν την έκαναν ακόμη όλες οι χώρες. Δεν είπατε όμως ποιες είναι οι σκέψεις σας για την περιφερειοποίηση. Πώς θα εφαρμοστεί, πότε θα εφαρμοστεί. Να μην συνεχίσω. Ένα απόσπασμα μόνο από την ομιλία του βουλευτή μας μέσα στο Κοινοβούλιο. Και τα πρακτικά όλα υπάρχουν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εμείς δεν είμαστε από τα κόμματα που κάνουμε κριτική χωρίς να έχουμε προτάσεις. Ούτε αυτό το κάναμε όταν ήμασταν και εντός κυβέρνησης, ούτε το κάνουμε τώρα που είμαστε στην αντιπολίτευση με έναν προγραμματικό λόγο. Ο σχεδιασμός μας στηρίζεται στην επιλογή μας με την οποία επιδιώκουμε νέες επενδυτικές δυνατότητες και καινοτόμες ευκαιρίες ώστε να ανοιχθούν πεδία δράσης, ειδικά για τους νέους ανθρώπους που σήμερα σκεπτούν σε μια κλειστή και ακυρωμένη οικονομική πραγματικότητα. Στις σημερινές συνθήκες αποτελεί επιτακτική ανάγκη η χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα. Μια στρατηγική η οποία θα κινείται στο τετράπτυχο αγροτική ανάπτυξη, αειφορία, αποτελεσματικότητα, κοινωνική συνοχή. Συμφωνούμε όλοι ότι ο πρωτογενής τομέας έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στην αειφόρα αγροτική ανάπτυξη και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη υπαίθρου, η οποία επιτυγχάνεται με ισόρροπη ανάπτυξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της υπαίθρου. Για τον λόγο αυτό, πρέπει άμεσα να αρχίσει η σύνταξη ενός εθνικού σχεδίου για την ανόρθωση αγροτικής οικονομίας. Τα κυριότερα στοιχεία του εθνικού αυτού σχεδίου παραγωγής είναι τα εξής. Προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Στροφή στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Πρέπει να δοθεί έμφαση στα προϊόντα ονομασίας προέλευσης, στα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και στα προϊόντα, επίσης τα νέα σήματα τα οποία θα αυθούν στην Ελλάδα, το προϊόν ορεινής γεωργίας. Και υπάρχει διαπραγμάτευση ακόμα και για τα νησιώτικα προϊόντα νησιώτικης περιοχής. Εδώ το προϊόν ορεινής γεωργίας αφορά άμεσα και την περιοχή, τον νομό Εντολογαρνανίας.
προώθηση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα με μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής. Δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχων και πιστοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρθηκε πολύ σωστά πριν τα προβλήματα που είχαμε τα παλιότερα χρόνια από τα πρόστιμα. Εδώ συνεπώς είναι ένα άμεσο στόχος η δημιουργία αυτού του αξιόπιστου συστήματος ελέγχων. Αναδιάθρωση των καλλιεργειών, με έφαση όμως σε προϊόντα που πλεονεκτούμε και μπορούν να σταθούν αυτοδύναμα στις διεθνείς αγορές. Προώθηση σύγχρονων δράσεων εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, τυποποίησης, μεταποίησης και νέων μορφών συμβολιακής γεωργίας. Στροφή προς την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, όπου η χώρα μας είναι έντονα ελληματική, με αξιοποίηση και διαχείριση των βοσκοτόπων ως μοχλό ανάπτυξης υπαίθρου. Θα μας μιλήσει μετά δημιουργικά για την κτηνοτροφία και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο Δημήτρης Οτώτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ανάπτυξη έργων, υποδομή και κατασκευή ερευνητικών έργων. Μόλις πριν συζητούσα εδώ πέρα μαζί σας για τα ζητήματα ερευνητικών έργων και στην περιφέρεια, εδώ πέρα, στην περιφέρεια, στην οποία χρειάζονται να υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις. Και στη νέα κοινή αγροτική πολιτική θα υπάρχουν χρήματα, θα συνεχίσουν να υπάρχουν χρήματα και για τέτοιες κινήσεις. Εδώ χρειάζεται η συνέργεια κράτους με περιφέρεια. Χρειάζεται να αναβαθμιστεί και ο ίδιος ο ρόλος των περιφερειών. Υπάρχουν δυνατότητες και μπορούμε, αν θέλετε, να το συζητήσουμε με ποιο τρόπο και σε ποια κατεύθυνση. Σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων με εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού για άβεση. Στήριξη συλλογικών δράσεων και των επιχειρήσεων με αναπτυξιακό και εξαγωγικό προσανατολισμό. Ενίσχυση των ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες που αφορούν καινοτόμα προϊόντα ή ακόμα και εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Υποστήριξη στη μετακίνηση προς την ύπαιθρο ανέργων για την ανασχόληση στην αγροτική παραγωγή με παροχή γης τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων από τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Στο σημείο αυτό θέλω να μείνω, θα πω και στη συνέχεια. Στο θέμα των ανέργων πρέπει να υπάρχει και στο θέμα της εργασίας πρέπει να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την κυβέρνηση. Όχι από αποσπασματικές ενέργειες. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με τα Υπουργεία για το πώς θα καταπολεμηθεί η ανεργία και το πώς θα έχουμε ένα πρόγραμμα που θα αφορά διάφορες κατευθύνσεις. Κεντρική κατεύθυνση θα είναι η γεωργική παραγωγή και η αγροτική ανάπτυξη. Όλα αυτά συνδέονται με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Απόλυτα. Δεν μπορεί να πετύχει νέα κοινή αγροτική πολιτική αν δεν υπάρχουν κατευθύνσεις εθνικού σχεδίου. Όσον αφορά τώρα τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, χρειάζεται άμεσα μια μεγάλη εθνική συνεννόηση. Και θέλω να το τονίσω εδώ. Δεν υπάρχει αυτή η εθνική συνεννόηση μέχρι σήμερα με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν έχει καλέσει το Υπουργείο τα κόμματα ούτε μία φορά για μια συνολική διαπραγμάτευση όλων των κομμάτων στο Υπουργείο. Πέρα από τις συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή, στα θέματα που ανοίγουν τα διάφορα κόμματα, δηλαδή στις συζητήσεις. Τελευταία φορά που συζητήσαμε για την ΚΑΠ και τότε με τον ρόλο ως υπεύθυνο του τομέα αγροτικής ανάπτυξης της Δημοκρατικής Αριστεράς ήταν πριν τις εκλογές του 2012, το Μάρτιο του 2012, επί Υπουργείας Σκανδαλίδη. Τελευταία φορά που μιλήσαμε όλα τα κόμματα μέσα στο Υπουργείο για την νέα κοινή αγροτική πολιτική με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Από τότε δεν έχει ξαναγίνει, δεν μας έχει καλέσει κανένας στο Υπουργείο για τέτοια συζήτηση. Η νέα προγραμματική περίοδος αποτελεί για την Ελλάδα σημαντική ευκαιρία ώστε να καταστεί η Ελλάδα βιώσιμη, ανταγωνιστική, μοχλός εξόδου της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Χρειάζονται συνέργειες ανάμεσα στην πρωτογενή παραγωγή και στους υπόλοιπους κλίκους της αλυσίδας.